Πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον Δημήτρη. Εσύ, Δημήτρη, είχες κάποιο ατύχημα πριν πόσα χρόνια? Πριν από 6 χρόνια στη Λισόν. Ήμουν 18 χρονών όταν το έπαθα. Και είμαστε στην πλατεία στο χωριό μου. Και μου φωνάξανε Δημήτρη πάνω σου. Και κρατούσα κροτίδα στο χέρι μου και πήγα να την ανάψω. Και μου φωνάξανε Δημήτρη πάνω σου. Και μόλις γύρισα να την πετάξω, μια κροτίδα μου έσχισε το μάτι εδώ. Και πώς ήταν η κροτίδα που είχατε στο χέρι σας που... Ναι, που το έπαθα. Και όταν σας φώναξαν, τι ήταν? Όταν μου φώναξαν, μου είπα Δημήτρη πάνω σου και μόλις πήγα να την ανάψω, γύρισα πίσω μου. Και μόλις γύρισα πίσω μου, άκουσα έναν μπαμ και μαυρίσανε τα μάτια μου, δεν έβλεπα. Και νόμιζα ότι κάτι πήγε λάθος με τα μάτια μου και μου έκανα έτσι και είδα στο χέρι μου αίμα. Και μετά είδα μία λάμψη, γιατί η κροτίδα που κρατούσα ήταν με λάμψη, η Rambo Flash. Και μετά άνοιξα τα μάτια μου και είδα το χέρι μου να λείπει. Εσένα η κροτίδα που κρατούσες ήταν αυτοσχέδια ή ήταν εργοστασιακή? Άρα επιβεβαιώνεται αμέσως αυτό που μας είπατε. Ορίστε, η τραγική επιβεβαίωση ότι και οι εργοστασιακές είναι πολύ επικίνδυνες και πολύ απρόβλεπτες. Και ο λόγος, Δημήτρη, που έγινε αυτό το πράγμα, τι ήταν? Ήταν το στοιχείο της ηλικίας, ότι το Πάσχα κάνουμε αυτό το πράγμα? Ναι, ήταν το έθιμο μας. Είμαστε μικροί, πηγαίναμε στο χωριό, βλέπαμε τους πιο μεγάλους εσύναν κροτίδες. Είπαμε εντάξει, να μεγαλώσουμε εμείς να σύρνουν κροτίδες. Εδίωσαν μας οι πιο μεγάλοι κροτίδες από μικρές να μάθουμε πώς να τις ανάβουμε. Και... Από τότε πώς άλλαξε εσένα η καθημερινότητά σου? Σε ένα δευτερόλεπτο που είδα τη ζωή μου να χάνεται μπροστά από τα μάτια μου. Ένα μόνο δευτερόλεπτο ήταν και μετά έχασα το χέρι μου. Κανένας από το χωριό μου που ήταν όλοι, ας πούμε, από χωριό, από μικρή μας του μαζί, κανένας δεν με βοήθησε. Φώναξα του Αδάμου, γιατί ο Αδάμος λέγε του ήταν ακριβώς πίσω μου και του είπα φύγε τις κόρες σου γιατί έχασα το χέρι μου. Και τις έφυγε τις κόρες του και πήγα περπατητός μόνος μου στον καφενείο και του είπα δώσε μου μια σακούλα με πάγο. Το πρόσωπο του καφετζή που είναι στον καφενέ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μόλις είδε το χέρι μου, νόμιζα θα λιποθυμήσει. Και έπιασα το σακούλα με τον πάγο και βάλα το χέρι μου μέσα και πήγα να κατεβώ και λιποθύμησα. Και μετά με πιάσανε και με βάλανε μέσα σε αυτοκίνητο και με πήρανε στην πόλη Χρυσοχού και θέλαν να μου κόψουν το χέρι μου. Τους είπα όχι, μετά ξύπνησα ξανά πάφων και θέλα ξανά να μου κόψουν το χέρι μου. Και ο γιατρός είπε γιατί με φέρατε εδώ, νόμιζα ότι μόνο δύο δάχτυλα είναι κομμένα. Ενώ έλειπε όλο το χέρι μου κοπήκε από εδώ. Και μετά μου ακούγα πρέπει συνεχεία να μου κόψουν το χέρι μου, να μου κόψουν το χέρι μου και έλεγα όχι. Και όποτε ανοίγε η πόρτα του χειρουργείου έβλεπα μόνο μάτια, πάρα πολλά μάτια, ήταν η οικογένεια μου, ήταν οι φίλοι μου, όλοι ήρθαν έξω από το νοσοκομείο. Απλά πολλά πράγματα είναι διαλυμένα στη μνήμη μου από εκείνη την ημέρα. Και από εκείνη την ημέρα, μιλώντας και με την οικογένεια, τι κατάλαβες, τι αποφάσισες, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, γιατί πλησιάζουν οι ημέρες του Πάσχα? Το δικό μου μήνυμα είναι να σταματήσουν τις κροτίδες, γιατί και χειρίσεις και τα αισθήματα και το πώς θα αντιδρά ο κόσμος και το πώς αντιδράς είναι άσχημα, γιατί έρχεται ο κόσμος πάνω μου στις αρχές και μου λέγανε «χώσε το χέρι σου, γιατί βλέπουν τα μωρά μου, δεν μπορώ να βλέπω εγώ νικιατσί». Και ήταν κάτι που έπαθα στην απροσεξία μου και... Κάτι που ναι, το μετανιώνω πολλές φορές, απλά κάπως ευχαριστώ και τη ζωή γιατί μου έμαθε κάπως άλλος και τουλάχιστον να μπορέσω να βοηθήσω ένα-δυο παιδιά. Και ευτυχώς που ευρεθήκε και ο γιατρός μου Αλκιβιάδης και μου βάλε δύο δάχτυλα και μπορώ να τα ταράσω. Και κάπως η ζωή μου είναι πολύ πιο ωραία, σταμάτησα πολλά πράγματα που ήταν επικίνδυνα για μένα, όπως τις κροτίδες, έχει 6 χρόνια, ούτε είδα. Ούτε άγγιξες? Όχι, ούτε άγγιξα. Απλά τώρα μόνο ότι άμα σύρει κάποιο κροτίδα δίπλα μου και ακούσω μπαμ, που από μόνο του το σώμα μου φοβάται και μπορεί να πεταχτεί από τη μια άκρη στην άλλη. Πάμε στον κύριο Κοπημένα με δύο κουβέντες. Μας ακούνε νέοι άνθρωποι, τι πρέπει να ξέρουν? Θέλω να πω μακριά από τις κροτίδες, επειδή είναι άγιες μέρες και όπως είπα και παλιότερα, ότι αν σου τύχει κάτι και δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, απλά σκέφτεσαι τους ανθρώπους που θα αφήσεις πίσω σου και θα στεναχωριούνται που σε βλέπουν έτσι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Άπαξ και έγινε ζημιά. Ναι.
Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε μετά να σε βοηθήσουν. Κρατάμε το δικό σου μήνυμα και την υγεία του καθενός εξημών, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στους δικούς μας ανθρώπους και δεις την οικογένεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό και ασφαλές Πάσχα σε όλους. Με αυτή την ευχή θα κλείσουμε τη συζήτησή μας.